υποψηφιότητα για ένα διεθνές βραβείο, όπως είναι το Hans Christian Andersen, μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Βασικά δεν το περίμενα. Όχι γιατί το έργο μου θεωρώ ότι δεν είναι καλό, αλλά τα βραβεία δεν είναι το ζητούμενό μου. Δεν ήταν κάτι που πίστευα ότι θα συμβεί, ίσως άμεσα. Περίμενα να μεγαλώσω λίγο ακόμα. Όμως πραγματικά μου έδωσε μεγάλη χαρά και ήταν και μεγάλη τιμή. Όμως η τιμή έρχεται από τα μάτια των παιδιών. Όταν πηγαίνεις στα σχολεία και αστράφτουν τα μάτια τους γιατί επικοινωνούν μαζί σου, μα επικοινωνούν με το έργο τους, όταν πηγαίνεις στα σχολεία και νιώθεις ότι έχεις βρει τα alter ego σου, που καταλαβαίνουν αυτό που θες να πεις, που λυτρώνονται, που αλλάζουν οπτική για ένα θέμα, που μοιράζονται μαζί σου την αισθητική σου για τον κόσμο, μοιράζονται το όνειρο που κρύβεις μέσα στο βιβλίο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, η πολύ μεγάλη χαρά. Παραμυθεύομαι, σήμαινε ή και σημαίνει, παρηγορώ, σημαίνει και συμβουλεύω. Επομένως, ένα βιβλίο και λυτρώνει και η παραμυθία είναι παρηγοριά έτσι κι αλλιώς, αλλά και είναι και συμβουλή. Και όταν είσαι, η συμβουλή έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εξάλλου τα παιδιά χρειάζονται, όχι διδαχή, αλλά τη χρειάζονται τη συμβουλή. Μέσα λοιπόν από τα παραμύθια πάνε μία εκδρομή στη ζωή χέρι-χέρι με τη φαντασία. Κάθε ένα βιβλίο είναι ένα μικρό κομματάκι της πραγματικότητας, ντυμένο με όνειρο και φαντασία, για να φτιάξει μια άλλη πραγματικότητα, την επιθυμητή πραγματικότητα, την ουτοπία του συγγραφέα. Την ουτοπία της καθημερινότητας. Την ουτοπία της καθημερινότητας, σας βλέπω διαβασμένο. Τσούρμο οι μαθητές να τρέχουνε, άγνωστο για πού, να χοροπηδάνε οι τσάντες στις πλάτες τους, κι όλα, μολύβια και τετράδια, βιβλία και ζωγραφιές να χάνονται στο δρόμο. Παιδικές μυρωδιές από τηγανιτές πατάτες ξεχύνονται μέσα στα χαμομήλια. Ώσπου φτάσανε στην άκρη της πόλης, εκεί που ενώνεται θάλασσα και ουρανός. Για μια ολομόναχη στιγμή, η θάλασσα και ο ουρανός φιλιούνται. Γίνονται τότε ένα συν ένα ισομπλέ. Τότε για πρώτη φορά οι μαθητές αγάπησαν πιο δυνατά όλα όσα είδαν και προσπέρασαν. Όλα τα αγάπησαν και πιο πολύ απ' όλα τη δασκάλα τους. Ρωτάω τα παιδιά πάντα, ένα και ένα πόσο κάνει παιδιά όταν μπαίνω μέσα σε μια τάξη και μου λένε ένα και ένα κάνει δύο. Λέω όχι, όχι, ένα και ένα δεν κάνει δύο. Μου λένε κάνει 11, αυτό που λέγαμε και εμείς μικρά. Ούτε αυτό. Λέω πόσο κάνει κυρία, λέω ένα και ένα κάνει μπλε. Και με κοιτάνε με βαθύτατη απορία. Λέω παιδιά έχετε καθίσει στην άκρη της θάλασσας κοιτάζοντας τον ορίζοντα. Όλα λένε ναι. Λέω ο ουρανός είναι μπλε. Λέει ναι. Είναι ένας, ναι. Η θάλασσα είναι μπλε, είναι μία. Λοιπόν, ένα και ένα την ώρα που φιλιούνται στον ορίζοντα είναι μπλε. Το παραμυθοποιείο της Σοφίας είναι ένας πολυχώρος. Είναι ένας πολυχώρος, ένας χώρος στο μυαλό, όπου οι ιδέες μπαινοβγαίνουν, πετάω τις άχρηστες, παραμένουν αυτές που αξιολογώ σπουδές. Και εκεί δουλεύονται οι ιστορίες και τα παραμύθια και τα βιβλία που γράφω για ενήλικες κλπ. Δουλεύονται μέσα εκεί, ουσιαστικά γράφονται χωρίς να γράφονται.